Περιφέρεια Κρήτης, αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης και επιστήμονες ενούν τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια να βάλουν φρένο στην εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις θάλασσες της Κρήτης, όπως και στις αρνητικές συνέπειες στην αλία και το περιβάλλον. Το θέμα με τους λαγοκέφαλους έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και λόγω της συμπεριφοράς του τοξικού ψαριού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος να τονίζουν την ανάγκη κατάρτισης ενός κεντρικού σχεδίου δράσης ώστε να υπάρξουν πόροι και δράσεις για τον περιορισμό του φαινομένου. Άρα λοιπόν ένας τομέας είναι να υπάρξει μια πρόνοια για τους ψαράδες, να αποζημιωθούν και γι' αυτό θα γίνουν κάποιες ενέργειες και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από την αποκεντρωμένη, από ό,τι κατάλαβα, και από το ΓΕΟΤΕ. Είπαμε να συστήσουμε και μια κοινή επιτροπή να δούμε ένα σχέδιο δράσης για αυτά τα πράγματα και επίσης να δούμε και να προχωρήσει και το θέμα της μελέτης ώστε να μπορούν να μελετηθούν κάποια πράγματα που μπορεί να μας οδηγήσουν σε κάποιο περιορισμό ή σε κάποια λύση του θέματος. Επιστήμονες τόνισαν την ανάγκη να υπάρξουν χρηματοδοτήσεις ώστε να μελετηθούν τρόποι περιορισμού των πληθυσμών του, όπως και να υπάρξουν μέτρα στήριξης για τους ψαράδες, οι οποίοι αντικρίζουν μεγάλες ζημιές στα δίχτυα και τα λιευτικά εργαλεία τους. Πρέπει να παρέμβουμε, δήλωσε ο Νίκος Καλογερής. Ό,τι μας πούνε οι ειδικοί επιστήμονες, αν χρειαστεί, μπορούμε να συνδράμουμε και εμείς πέρα από τον κρατικό μηχανισμό και εμείς σαν περιφέρεια να χρηματοδοτήσουμε κάποια έρευνα πάνω σε αυτό το τομέα, η οποία έχει στοχευμένη προσέγγιση να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε, να ελέγξουμε τέλος πάντων τον πληθυσμό αυτού του είδους. Άμεσα θα συσταθεί ομάδα εργασίας, η οποία θα καταθέσει το σχέδιο δράσης προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να φτιαχτεί ένα κεντρικό σχέδιο δράσης που θα λάβει υπόψη του όλες τις παραμέτρους, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα οι δράσεις που θα καθοριστούν και οι πόροι να έχουν ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό για να δοθούν λύσεις. Έχουν γίνει συζητήσεις επιμέρους στην αιρετή περιφέρεια. Σήμερα θα κάνουμε την κεντρική για να μπουν οι βάσεις προκειμένου να φτιαχτεί ένα οδηπορικό για το θέμα των εισβολικών ειδών και όχι μόνο του λαγοκέφαλου. Κοιτάξτε, ένα πολύ σοβαρό θέμα και θα εξελιχθεί από ό,τι φαίνεται τα επόμενα χρόνια. Δεν επέμβουμε, θα εξελιχθεί ακόμα σοβαρότερο. Επομένως, πρέπει να παρέμβουμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ έχει ήδη καταθέσει πρόταση για χρηματοδότηση προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία αφορά την αξιοποίηση του λαγοκέφαλου και την παραγωγή προϊόντος υψηλής αξίας. Η καινοτόμα πρόταση περιλαμβάνει και τη διερεύνηση ειδικών εργαλείων και τη συλλογή τους. Νωρίτερα, επιστήμονες συναντήθηκαν με τη συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζηράκη, η οποία με τη σειρά της θα καταβάλει προσπάθειες για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων. Η κυρία Κοζηράκη μας είπε ότι είναι πρόθυμη να βοηθήσει με τον τρόπο που μπορεί. Θα έχει κάποια συνάντηση με την διαχειριστική αρχή αυτές τις μέρες, όπου θα ζητήσει να υπάρξουν χρηματοδοτήσεις για να μελετηθεί περισσότερο το θέμα,